Ιάθρας, δηλαδή πήραμε εκεί που σταματούσαν το φυσικό σπήλαιο και βρήκαμε το τυχείο αυτό. Κάθε πέρα προς τα έξω, όπως και συνεχίσαμε να δούμε αυτό το πράγμα. Ήτανε μάλλον χριστιανοί, να μην φαίνεται ότι ήταν πατητή, δεν ξέρω αν ήταν βαπτιστή ή κάτι άλλο. Να βάλει στο σημείο αυτό που ήταν από την περπατούμε. Όχι, ελάτε. Δεν ξέρω πώ έγινε. Περπατούμε όρθιοι, το κενό που υπήρχε ήταν 15 με 20 εκατοστά. Δηλαδή δεν ήταν ένα τέτοιο. Και σιγά σιγά φέρνοντα τα χώματα, φάνηκε πάλι περιμετρικά εκείνο το τυχείο του ότι δεν άλλαξε ούτε ένα μισό μεγαλύτερο. Και πρέπει να φτάσουμε να καθαρίζοντα. Βρήκαμε την δόχη του ιερού. Εστραμμένη βέβαια. Κτιστή όπως είναι και τώρα. Δηλαδή ήταν εκκλησία του. Ναι, ναι, να σας πω. Στο σημείο εκείνο ακριβώς που ήταν πεσμένη η πλάκα της Αγίας Τραπέζης, παλαιά, κάτω, όπου ξανατοπέτε δει, και αριστερά, στην θέση της προθέσεως, βρέθηκε μεταλλικός σταυρός, ο οποίος αξιολογήθηκε από το τίμα Αγίου, το ήταν του 7ου αιώνος. Μιλάμε για περίπου το 650-670 μετά Χριστό. Αυτό δικαιολογείται γιατί στην εποχή εκείνη, περίπου το 625, υπάρχουν επιδρομές των Περσών στα μέρη της Παλαιστίνης και της Συρίας. Ναι. Υπάρχουν επιδρομές των Περσών και φεύγουν οι πατέρες από τα μέρη εκεί που ψυχάζανε. Και ήρθαν εδώ στην Κύπρο και φτιάξανε διάφορα μονίδρια, εδώ ειδικά στην κοιλάδα του Κούρη από εδώ μέχρι επάνω στο Τρόοδο. Και αυτό το συμπεριλαμβάνω και από δύο τοπονύμια βασικά, από την Παναγία της Αμασγούς. Αμασγούς. Που είναι η Παναγία της Δαμασκού. Α, ναι, ναι. Δαμασκού, έφυγε το λέτε είναι Αμασκούς. Είναι παράφραση. Είναι Αμασκούς. Είναι παράφραση. Και πιο πάνω στον Νεσιλίκο υπάρχει η Παναγία η Συρκά. Η Παναγία της Συρίας. Συρκά. Παναγία Συρκά. Και εφόσον βρήκαμε αυτό που βρήκαμε, μετά το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει ήταν να στερεωθεί το φυσικό σπήλιο. Και έτσι μπήκανε. Ξέρετε ότι το 90% υπάρχει. Οι μόνοι εργάτες που πληρώνουν δεν είναι τα παιδιά που δουλεύουν την πέτρα. Ναι. Όλα τα λένε στην εργασία. Σχεδόν το, μην πω το 100%, αλλά το 80% της πέτρας που βλέπετε που είναι χτισμένη είναι από παιδιά που έρχονται κάθε Σάββατο με τα διπλοκάμπινα. Μπράβο. 8-10 διπλοκάμπινα με τα παιδιά στους οδηγούς και πάνε στην γύρω περιοχή και όπου έχουμε ακούσει ότι υπάρχει πέτρα ή κτίσμα το οποίο αφορά ρομάδια κτλ. Παίρνουμε από τα χαλάσματα ή την πεσμένη και έρχεται εδώ πέρα. Και χτίζεται και ξανά είναι αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε ξύλα βλέπετε οι πάνω, τα οποία έχουν μείνει, έχουν περαστεί με φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο με εποχές, ούτε υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χωριά. Α, το είδε γύρω γύρω. Εδώ είναι τα τρία τα πρώτα που βρεθήκανε. Είναι ένα, δύο, τρία σε ίδια κατάσταση. Ήταν αυτό το πράγμα. Ναι. Το στυλαξεύεται να σωμάρει πάλι σε επίπεδο για πρέπει να, κάποτε να επαντρωθεί κιόλας μετά. Ναι. Αν τελειώσει. Κοιτάξτε, το θέμα η αρχή είναι δύσκολη. Το θέμα, να σου πω κάτι. Εγώ επειδή έζησα στο Αγιώνος περίπου πάνω από 20 χρόνια, γνωρίζω κάποια πράγματα. Αρθούν κάποιοι. Το θέμα είναι κύριο δεότα, πιστεύεις ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει. Βέβαια, παλαιότερα μπορεί να ήταν οι άνθρωποι πιο απλοί και δεν χρειάζονταν. Αλλά τώρα πλέον δεν είμαστε σε μια εποχή που τα πάντα χρειάζονται κάποιες ανέσεις. Για καθαριότητα. Ούτε στην υπερβολή, ούτε στην έλλειψη. Σε κάποια σημεία, από εδώ, 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 από εδώ,
κάποια ευρήματα που βρεθήκαν εδώ πέρα στην πόλη. Θα υπάρχει κάτι σαν εθνικό μουσείο. Τα βλέπετε αυτά τα που φαίνονται σαν ξύλο, ναι. Δεν είναι ξύλο. Ναι, δεν είναι ξύλο. Ναι. Δεν το ψάξεις. Θα έρθει. Ναι, ξεγελάει. Μπορείς που τα βρήκατε με δέμα, δεν είναι ξύλο. Ναι. Είναι χουνγκρή. Έπρεπε να διαμορφωθεί έτσι με κάποιες στάμπες. Να φαίνεται σαν ξύλο και βάφτηκε. Επενδυμένο με ξύλο, με κάτι. Είναι χουνγκρή απλώς. Τοποθετήθηκε κάποιες στάμπες. Ναι, ναι. Και μετά βάφτηκε. Γενικό χρώμα. Και φαίνεται έτσι. Φαίνεται ξύλο. Ναι. Το 80-90% είναι ξύλο.